Σε προεκλογικό πυρετό τα κόμματα. Ανεβαίνουν οι τόνοι από τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο τέος υπουργός αθλητισμού Σταύρος Κοντονής σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα και μιλά για την προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της εκλογικής μάχης. Σε απευθεία σύνδεση θα μιλήσει για τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην υπουργός του κόμματος Κώστας Γιουλέκας. Πολλά τα κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Δυτική Ελλάδα. Εκατοντάδες θέσεις δεν έχουν καλυφθεί από εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Δρυμή κατηγορό ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας προς τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας για το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Σκληρή απάντηση του Δήμου. Τραυματισμένη χελώνα βρέθηκε σε ακτή της Ζακύνθου. Συγκινητικές εικόνες με τους λουόμενους να προσπαθούν να τη σώσουν. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Οι αρχηγοί των κομμάτων οργώνουν την περιφέρεια και με ομιλίες τους προσπαθούν να συσπυρώσουν τους οπαδούς τους. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά αυτή την ώρα στο Εγάλεο σε συγκέντρωση των ψηφοφόρων του, ενώ ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης περιοδεύει στην Κρήτη. Κίδισο, λαός και δράση δεν θα συμμετάσχουν αυτόνομα στις εκλογές. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με συνοπτικά τι ακριβώς περιλαμβάνει η ατζέντα της ημέρας στην πολιτική. Σε προεκλογικό πυρετό βρίσκονται τα κόμματα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζει τις προεκλογικές του ομιλίες και επαφές, χρησιμοποιώντας δύο βασικά επιχειρήματα. Το ένα σχετίζεται με το ποιος μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα και το δεύτερο για τα σημεία της συμφωνίας που μπορούν να τύχουν βελτίωσης. Μετά την περιοδία του στην Κρήτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλά απόψε στο Εγάλεο. Αύριο θα βρίσκεται στη Λιβαδιά, το Σάββατο στην Κεσαριανή και την Κυριακή θα επισκεφθεί την 80η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Για τις μετεκλογικές συνεργασίες, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποκλείουν μια σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία και ζητούν καθαρή εντολή, ωστόσο υποστηρίζουν ότι η κάλπη θα είναι αυτή που θα δείξει τις ανάγκες για συνεργασίες. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, εξέφρασε την άποψη ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός και τόνισε ότι οι συνεργασίες βρίσκονται στην πολιτική κουλτούρα της αριστεράς με προϋπόθεση την κοινή προγραμματική συμφωνία. Σίγουρος για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, ώστε να αποτελέσει τον κορμό της αυριανής κυβέρνησης, εμφανίστηκε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης στην επίσκεψή του στο Ρέθυμνο. Άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του, λέγοντας ότι η χώρα χρειάζεται συνένεση, συνεργασίες και διάλογο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για μια πορεία προς τη νίκη του κόμματος, που στόχο έχει την αναγέννηση της χώρας με τη βοήθεια των δημιουργικών ανθρώπων και όλων όσοι πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική. Ο κ. Μεϊμαράκης ζήτησε από τους πολίτες να μην απέχουν και να μην ρίξουν ψήφο διαμαρτυρίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ψήφος διαμαρτυρίας, η αποχή και οι τιμωρητικές ψήφοι άνοιξαν το δρόμο για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να φεσωθεί 90 δις. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, ζήτησε στήριξη από τους ψηφοφόρους, ώστε με τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να αλλάξει σελίδα η χώρα και να προχωρήσει στην ανάπτυξη. Ο κ. Καμένος ξεκαθάρισε ότι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να συνεργαστεί, τονίζοντας ότι όταν ήρθε η ώρα δεν έριξε την κυβέρνηση και δεν έκανε τον ήρωα για κομματικά ωφέλη, αλλά αντιθέτως στήριξε τον άνθρωπο που έδωσε μάχη σαν θηρίο μέσα στις Βρυξέλλες. 111 στελέχη της Δημάρ από όλη την Ελλάδα με κοινή τους δήλωση εξέφρασαν την ανοιχτή διαφωνία τους για την εκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Άσκησαν κριτική στην ηγεσία για αντιδημοκρατικές μεθόδους ξένες προς την ανανεωτική αριστερά και τη Δημάρ, επισημένοντας ότι θεωρούν το τρίτο μνημόνιο παράγοντα σταθεροποίησης της πολιτικής και της οικονομίας στη χώρα. Τα 111 στελέχη αποχώρησαν τη Δημάρ. Το ποτάμι αποφάσισε να στηρίξει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η δράση με ευρεία πλειοψηφία. Στελέχοι της δράσης θα ενταχθούν στις εκλογικές λίστες του ποταμιού, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, Θόδωρος Κυλακάκης, θα καταλάβει μη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ταυτόχρονα και τα άλλα στελέχη της δράσης θα ενταχθούν ενεργά και θα συμμετάσχουν στην εκλογική προσπάθεια του ποταμιού. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση πιστεύει ότι η χώρα θα βγει από το σημερινό αδιέξοδο μόνο αν σχηματιστεί η ευρύτερη δυνατή κυβέρνηση συνεργασίας που θα εφαρμόσει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα πολύ πιο φιλόδοξο από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την απόφασή του να μην κατέβει στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Το κόμμα του Γιώργου Καρατζαφέρη σημειώνει ότι στις επικείμενες προκατασκευασμένες εκλογές οι συνθήκες είναι απαγορευτικές για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Οι σχεδιασμοί των υπερκείμενων των κομμάτων δυνάμεων εξυπηρετούνται από εύκαμπτους και γουλιμίδες. Η άρνηση προσαρμογή σε ρόλους που απαιτούν ισοδυναμή με κάζους μπέλη. Πώς και πότε θα αναμετρηθούμε μαζί τους θα το επιλέξει ο λαός και εμείς. Ο καιρός και η χώρα έχουν γυρίσματα, σημειώνεται στην ανακοίνωση του κόμματος.
Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο τέος υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Σταύρος Κοντονής και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου, είναι μαζί μας απόψε. Να τον δούμε και να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Λοιπόν, άκουσα πριν από λίγο στο ρεπορτάζ την κυρία Γεροβασίλη, η οποία είπε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Θα συμφωνήσετε, κύριε Κοντονή, είναι πολύ φιλόδοξη σκέψη? Όχι, είναι εφικτός, αλλά είναι και συγχρόνως δύσκολος. Είναι ένας δρόμος που πρέπει να περπατήσουμε μαζί με όλους τους προοδευτικούς πολίτες αυτής της χώρας, να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα, να μην αφήσουμε τις πολιτικές δυνάμεις και το πολιτικό προσωπικό που οδήγησαν τη χώρα επί 30 χρόνια σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, να επανέλθουν στην εξουσία με σύνθημα αυτό το εξισωτικό, ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε το ίδιο. Δώσαμε αγώνες αυτούς τους 7 μήνες. Πιστεύω ότι αυτοί οι αγώνες θα εκτιμηθούν από τον ελληνικό λαό. Βεβαίως υπήρξαν και λάθη και καθυστερήσεις και υπερεκτιμήσεις. Αλλά δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς, προσπάθησε να προστατεύσει τα λαϊκά στρώματα, προσπάθησε να προστατεύσει τους μικρομεσαίους, έδωσε μάχη για αυτή τη συμφωνία, πέτυχε αρκετά θετικά, τα οποία δυστυχώς δεν αναφέρονται και δεν προβάλλονται. Να πούμε ότι βλέπουμε ζωντανά εικόνα, απευθείας εικόνα από το ΕΓΑΛΕΟ που μιλάει ο κύριος Τσίπρας αυτή την ώρα, και είδα και το σύνθημα μπροστά. Κερδίζουμε το αύριο, να το βλέπουμε και τώρα. Και πρέπει ακριβώς να κερδίσουμε το αύριο. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι δύσκολος, ο δρόμος της αυτοδυναμίας, αλλά η κυβέρνηση της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να κριθεί, εφόσον και αν κυβερνήσει, για μια τετραετία όπως έχει ζητήσει από τον ελληνικό λαό. Πάντως, θέλω να σας πω, ναι, ότι ο στόχος, όπως είπα, είναι εφικτός, είναι και ένας στόχος που πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να τον πετύχουμε, και πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ, αλλά και πολλοί και πολλές. Διότι ο προοδευτικός κόσμος στην Ελλάδα, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού, η μεγάλη πλειοψηφία, η κοινωνική πλειοψηφία που θέλει να εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά, μπορούν να δώσουν μια πανηγυρική νίκη και μια ηχηρή απάντηση στην ολιγαρχία του πλούτου, στις δυνάμεις της διαπλοκής και της διαφθοράς, σε όλους αυτούς οι οποίοι περιμένουν να έρθει το παλιό και φθαρμένο πολιτικό προσωπικό για να ξανακάνουν παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό πρέπει ο λαός με την ψήφο του να το σταματήσει. Να μην κάνει δώρο τις 50 έδρες στον κύριο Μεϊμαράκη, να δώσει τη δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης στην αριστερά να υπάρξει μετά την 20 Σεπτεμβρίου. Πάντως, κύριε Υπουργέ, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν να μικραίνει πάρα πολύ η ψαλίδα με την Νέα Δημοκρατία. Πράγματι, κύριε Θεοδόση, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η απόσταση που χωρίζει τα δύο κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, είναι μικρή. Μάλιστα, αρκετοί δημοσκόποι το εντοπίζουν στο ποσοστό του στατιστικού λάθους. Όμως, αυτή την ώρα, σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις πλην μιας που διαφοροποιεί το κατάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ως πρώτο κόμμα. Προσέξτε το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πρώτο κόμμα έχοντας πολύ χαμηλή συσπήρωση των ψηφοφόρων του Ιανουαρίου. Ενώ η Νέα Δημοκρατία με υψηλή συσπήρωση, υψηλότατη συσπήρωση, παραμένει δεύτερη. Γιατί εμείς υπάρχει βλέπουμε αυτή η χαμηλή συσπήρωση? Πού μπορούμε να αποδώσουμε τη χαμηλή συσπήρωση? Σε μία πρώτη απογοήτευση ενός μεγάλου τμήματος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του Ιανουαρίου, εξαιτίας της συμφωνίας την οποία ψηφίσαμε και η οποία και για μας δεν κρίνεται ικανοποιητική. Όπως έχω πει κατ' επανάληψη, ήταν μια συμφωνία στην οποία πετύχαμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε μετά από έναν αγώνα 7 μηνών και μετά από ένα δημοψήφισμα που έδωσε μεγάλη στήριξη στην ελληνική κυβέρνηση, και αυτά που πετύχαμε είναι αρκετά, αλλά δυστυχώς σε αυτή τη συμφωνία συνεχίζουν να υπάρχουν, όπως και στα προηγούμενα μνημόνια, όχι όμως στο ίδιο βαθμό και στο ίδιο μέγεθος, ηφαισιακά μέτρα και αντικοινωνικά μέτρα. Να σας πω για παράδειγμα ότι σε αυτό το μνημόνιο βλέπετε δημοσιονομική προσαρμογή 1%, ενώ στα προηγούμενα μνημόνια προεβλέπετο δημοσιονομική προσαρμογή 14% και 15%, γι' αυτό είχαμε και μειώσεις στις συντάξεις 40% και 50%.
Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά σε όλα τα θετικά, να τονίσω ότι εξαιτίας της σκληρής διαπραγμάτευσης του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα δεν πωλείται η ΔΕΗ, δεν πωλεί το ΑΔΜΙΕ, δεν πωλούνται τα ελληνικά πετρέλαια, δεν πωλούνται τα ελληνικά ακίνητα, δεν πωλείται η ΕΔΙΑΘ και το νερό στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τα αεροδρόμια που διαφορούσατε για το αεροδρόμιο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και στη Ζάκυνθο, γιατί είναι και το Ζακυνθινό αεροδρόμιο. Δυστυχώς, κύριε Θεοδόση, η υπογραφή στη σύμβαση, όχι πώλησης, ενοικίασης μακρού χρόνου, την οποία είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση, μετά μάλιστα από διεθνή διαγωνισμό, δέσμευε απολύτως την ελληνική κυβέρνηση νομικά. Προσπαθήσαμε πολιτικά να δώσουμε μία διέξοδο σε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς, εκεί βρεθήκαμε μπροστά σε τοίχο. Και θέλω να πω ότι καταθέσαμε δύο εναλλακτικές προτάσεις για τη συνδιαχείριση των αεροδρομίων ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά δυστυχώς εκεί βρεθήκαμε σε μια απόλυτη άρνηση, η οποία ισοδυναμούσε με κάτι το οποίο σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είναι επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εάν δεν συμφωνηθούν αυτά τα μέτρα, όπως είναι και ο έμφυα για παράδειγμα, τότε δεν θα γίνει καμία συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους που πετύχαμε να συζητηθεί τον Οκτώβριο. Θέλω να σας πω, γιατί είναι σημαντικό και αυτό που σας λέω τώρα και αυτό που θα τονίσω, ότι αυτή η συμφωνία δεν διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, όπως ήταν τα μνημόνια Σαμαρά, Βενιζέλου και Παπανδρέου. Αυτή η συμφωνία διέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και από το διεθνές δίκαιο. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τον Οκτώβριο θα συζητηθεί η αναδιάρθρωση και η απομείωση του ελληνικού χρέους, που πλέον όλοι συμφωνούν στην Ευρώπη αλλά και πέραν της Ευρώπης, ότι για να μπορέσει να πετύχει κάποιο πρόγραμμα θα πρέπει να συνδυαστεί πρώτον με την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής και της πατάλης εντός των συνόρων και με την απομείωση του χρέους. Αν αυτά, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιανουάριο και πριν τον Ιανουάριο, αν αυτά τα πράγματα δεν συμβούν, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Κύριε Κοντονή, γιατί να πιστέψει ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ τις υποσχέσεις του κυρίου Τσίπρα τις τωρινές, από τη στιγμή που υπήρξαν υποσχέσεις και πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου? Τι είναι αυτό που αλλάζει, τι είναι αυτό που θα κάνει, που θα πείτε στον ψηφοφόρο να τον πείσετε να πιστέψει τώρα και να ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ? Ακούστε. Οι υποσχέσεις που δεν κατάφερε να κάνει κάποια πράγματα. Βεβαίως. Οι υποσχέσεις που δώσαμε προεκλογικά είχαν να κάνουν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τις πολιτικές εκτιμήσεις που είχαμε τότε υπολογίσει. Θέλω να σας πω ότι πολλά από αυτά που υποσχεθήκαμε τα πραγματοποιήσαμε. Πραγματοποιήσαμε διαμέσου της νομοθετικής λειτουργίας την προστασία όλων αυτών των φτωχών και δυστυχισμένων συνανθρώπων μας, οι οποίοι αντιμετώπιζαν το φάσμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Σας πληροφορώ ότι με το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε, 350.000 οικογένειες, συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, δηλαδή ένας αριθμός τεράστιος για τα ελληνικά δεδομένα, πλέον δεν θα ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας χωρίς να έχουν φως και φαγητό και στέγη. Το νομοσχέδιο με τις 100 δόσεις, τις οποίες πάλι ψηφίσαμε, έδωσε ανάσα σε πάρα πολλούς μικρομεσαίους επαγγελματίες. Τα νομοσχέδια που ψηφίσαμε σχετικά με τον αθλητισμό έβαλαν τα πράγματα σε μία σειρά όσον αφορά τα θέματα της κανονικότητας, και εσείς ως παλιός αθλητικός ρεπόρτερ τα ξέρετε πολύ καλά, στον αθλητικό χώρο, για να μην βασιλεύει η διαφθορά και η διαπλοκή. Να πάμε να ακούσουμε λίγο τον αρχηγό σας, τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κοντονή. Δώστε μας λίγο φυσικό ήχο και εικόνα να ακούσουμε. Να δούμε λίγο παλμό. Ακούμε και βλέπουμε, είναι στο Αιγάλεο η συγκέντρωση αυτή. Έχει κόσμο, βλέπω, κύριε Κοντονή. Είναι μια μεγάλη συγκέντρωση, η οποία προδιαθέτει αυτό που σας λέω, ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τα πάντα σε αυτή την υπόθεση. Τον ακούμε. Η πιο αληθινή δημοσκόπηση από όλες τις δημοσκοπήσεις. Η νίκη δεν θα είναι οριακή. Η νίκη θα είναι μεγάλη. Όπως έγινε και στις 4 του Ιούλη, έτσι και στις 20 Σεπτέμβρη. Μόνοι μας και όλοι τους. Και θα τους νικήσουμε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν αυτό ο Σύπρας. Είναι μια μεγάλη συγκέντρωση στο Αιγάλεο, στην καρδιά, ας πούμε, μιας λαϊκής
συνοικίας των Αθηνών, που εγώ πιστεύω ότι προδιαγράφει πολλά για το μέλλον. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η συγκέντρωση επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω, ότι με το πέρας των ημερών και την συσπήρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τον διάλογο και την κατανόηση των προβλημάτων και των δυσκολιών που εμείς αντιμετωπίσαμε και των θηρίων που αντιμετωπίσαμε απέναντί μας και των αδιεξόδων που προσπάθησαν να μας δημιουργήσουν, ακόμα και ελληνικό Brexit οργάνωναν, το οποίο θα πλήρωναν πολύ ακριβά τα φτωχά και λαϊκά στρώματα στην Ελλάδα. Ο μέσος ψηφοφόρος και ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ του Ιανουαρίου αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να δώσει την ευκαιρία στην κυβέρνηση της αριστεράς να κυβερνήσει. Διότι δεν είναι δυνατόν να συγκρίνονται 40 χρόνια διακυβέρνησης από τις δυνάμεις που κατέστρεψαν τη χώρα με 7 μήνες που κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Θέλω στο προηγούμενο ερώτημά σας να σας πω ότι πετύχαμε πολλά και νομοθετήσαμε πολλά αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάνω απ' όλα όμως, κύριε Θεοδόση, αυτή η κυβέρνηση έδωσε ένα δείγμα γραφής. Ότι τα έβαλε με τους μεγάλους και ισχυρούς. Ελέγχονται όλες οι λίστες από τη δικαιοσύνη. Έχουν εκδοθεί τα πρώτα διεθνή εντάλματα σύλληψης από την Ιντερπόλ για να συλληφθούν οι φοροφυγάδες που δεν είναι στην Ελλάδα. Έχουν έρθει μεγαλόσχημοι ενώπιον του εισαγγελέα και έχουν απολογηθεί και έχουν καταβάλει το φόρο που αναλογούσε. Αυτά πότε έγιναν? Μάλιστα. Οι καναλάρχες πλήρωσαν για πρώτη φορά φόρο στις διαφημίσεις που έπαιρναν πάντοτε από το 1989 συγχωροχάρτη από τις κυβερνήσεις, ακριβώς γιατί διαπλέκονταν η πολιτική εξουσία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να παραπληροφορούν τον λαό. Αυτά γρήγορα είναι επιτεύγματα της κυβέρνησης της αριστεράς. Να πάμε λίγο γρήγορα στα τη Ζακύνθο που είστε και βουλευτής. Η λίστα έχει ολοκληρωθεί, κύριε Κοντονή? Νομίζω ότι απόψε ολοκληρώνεται. Από ότι αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις ονομάτων. Θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ώρες, πιστεύω. Τα προβλήματα της Ζακύνθου είναι πολλά, τα γνωρίζετε? Τα γνωρίζω. Είναι πολλά και είναι δομικά τα προβλήματα της Ζακύνθου. Προσπαθώ. Μάλιστα. Στο μέτρο των δυνάμεών μου. Με μια συνεργασία και με τον Δήμο και με την Αντιπεριφέρεια και με την Περιφέρεια. Να δώσουμε και να δρομολογήσουμε λύσεις για κρίσιμα ζητήματα όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα των σκουπιδιών και της σύνδρευσης στον τόπο μας. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Θεοδόση. Κάθε καλοκαίρι, μα κάθε καλοκαίρι δεν το θεωρώ τυχαίο ότι συμβαίνει, το δίκτυο ύδρευσης του νομού μας να παθαίνει σοβαρές βλάβες και να υποχρεούνται χιλιάδες συμπατριώτες μας, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι ιδιώτες, να προσφεύγουν σε ιδιώτες για να προμηθεύονται νερό. Είναι αδιανόητο σήμερα να επικρατεί μια κατάσταση όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων που δεν μας τιμάει ως νομό και ως πόλη που περηφανεύεται για τον πολιτισμό. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει διέξοδο σε αυτά τα προβλήματα. Θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για τα στελέχη τα οποία ξεκινήσατε μαζί, κάνατε αγώνες, αλλά έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη στη Ζάκυνθο. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που πλέον δεν στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι μια κατάσταση αρκετά δυσάρεστη. Συναγωνιστές σας για χρόνια. Είναι μια κατάσταση αρκετά δυσάρεστη. Ο καθένας θα κριθεί από τον ελληνικό λαό, από το πρόγραμμά του και τις απόψεις τις οποίες εκφράζει και την προοπτική που δίνει και τις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα προγράμματα στην καθημερινότητα του πολίτη. Αλλά για μας, κύριε Θεοδόση, ο αντίπαλος είναι η δεξιά, είναι η ολιγαρχία, είναι η διαπλοκή και η διαφθορά. Δεν είναι τα πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπό αυτή την έννοια θέλω να πω σε όλους τους αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους του τόπου μας ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί να υπάρξει εάν με την ψήφο τους ενισχύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύσουν αυτή τη μεγάλη προοδευτική και πατριωτική προσπάθεια. Ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ και δίνοντας τη δυνατότητα αυτοδύναμης ανάδειξης κυβέρνησης αριστεράς. Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα να έχετε. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας. Να μην ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα συμπληρώνονται και 41 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πραγματοποιήθηκε μάλιστα εκδήλωση στις 7 με κεντρική ομιλήτρια την κυρία Γεννηματά στο Ζάπιο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η κυρία Γεννηματά στόχευσε με το λόγο της στην αλλαγή σελίδα του κόμματος.
Να πούμε ακόμη, κυρίες και κύριοι, ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γκιουλέκα, στην τηλεφωνική γραμμή, με τον οποίο θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα και βέβαια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Για πτώση της κυβέρνησης Τσίπρα εκ των έσω, κάνει λόγο η πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου, αναφορικά με την απόσχηση της αριστερής πλατφόρμας κατά τη δημιουργία της Λαϊκής Ενότητας υπό τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Στην Αχαΐα, οι διαβουλεύσεις για την κατάρτιση της τελικής λίστας των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος βρίσκονται στην τελική ευθεία. Φωτιά παίρνει μέρα με τη μέρα το πολιτικό σκηνικό όσο προχωρούν οι μέρες της προεκλογικής περίοδου και με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ντέρμπι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Η πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τσίπρας, η Άννα Γνωστοπούλου, δεν θέλησε να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, όμως σημείωσε ότι η κυβέρνηση έπεσε και εκ των έσω, στέλνοντας στην ουσία βέλη προς το κόμμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη που αποσχίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε από μία αφόρητη πίεση και από έξω, δηλαδή και από την Ευρώπη και μέσα από την Ελλάδα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια τελικά έπεσε και εκ των έσω. Δηλαδή όταν αποχωρούν τόσοι βουλευτές, καμία κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί να μείνει, να βασίζεται στις ψήφους των αντιπάλων ιδεολογικά και να μένει στη θέση της. Πρέπει, και βεβαίως το κυριότερο, είναι ότι άλλαξε το πρόγραμμα στην πορεία, δηλαδή είναι η μοναδική κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα η οποία είπε με άλλο πρόγραμμα βγήκα, υποχρεώθηκα να υπογράψω αυτή τη συμφωνία, άρα πρέπει και πάλι να προσέλθω στον ελληνικό λαό. Αυτό το οποίο πάντως απασχολεί τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα είναι το ζήτημα της κατάρτισης της λίστας των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την ψήφο των Αχαιών. Τα ονόματα προτάθηκαν έχουν ήδη φύγει για την Αθήνα και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Άλλωστε, είναι γεγονός το ότι η πλειονότητα των πρώτων σε σταυρούς προτίμησης στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα με το ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Επιτροπή Ψηφοδελτίου τώρα θα συνεδριάσει αυτές τις μέρες άμεσα, μπορεί και αύριο και σήμερα, και με βάση τη λογική όπως αυτή την έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνδιάσεις του Σαββατοκύριακο, θέλουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα μάχημη, συγκροτημένη σε μια κατεύθυνση και με ένα σκοπό του πώς η χώρα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το περιβάλλον που είναι το μνημόνιο και με ποιο τρόπο και με μια κυβέρνηση ισχυρή η οποία θα μπορέσει να ξεμπλέξει τη χώρα από τα μνημόνια, γιατί ο τελικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός. Παράλληλα, αυτές τις μέρες κορυφώνονται και οι διεργασίες για να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την κεντρική προεκλογική εκδήλωση με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Γεωργίου. Αρχικά υπήρχε η πρόθεση να γίνει εκδήλωση αυτήν την εβδομάδα, όμως το πρόγραμμα του πρώην Πρωθυπουργού ήταν πλήρες και έτσι η ομιλία θα γίνει προς το τέλος της προεκλογικής περίοδου. Να αφήσουμε για λίγο την πολιτική επικαιρότητα. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Γκιουλέκα λίγο αργότερα. Έχει παγώσει προς το παρόν η αύξηση του ΦΠΑ στο 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το μπαλάκι θα πέσει στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος. Το ζήτημα της αύξησης του ΦΠΑ στο 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση δείχνει να έχει κλονίσει τον απλό κόσμο, ο οποίος εμφανίζεται αγανακτισμένος σχετικά με το ενδεχόμενο εφαρμογής του νόμου. Αρκετοί γονείς δείχνουν να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα μέτρο το οποίο θα αυξήσει τα έξοδα για τα παιδιά τους και δεν θα τους επιτρέψει να παρέχουν σε εκείνα την μόρφωση που χρειάζονται. Τόσο στα ιδιωτικά σχολεία όσο και στα φροντιστήρια, τα δεδομένα πρόκειται να αλλάξουν για χιλιάδες μαθητές, οι οποίοι μέχρι πρότινος είχαν τα απαραίτητα εφόδια για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η αντίδραση του κόσμου σχετικά με το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι εμφανής, με τους περισσότερους να το θεωρούν άδικο για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Μέγα λάθος, τραγικό λάθος αυτό. Το 23% αλίμονο. Παιδιά, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Το 23% ξέρετε τι σημαίνει στην εκπαίδευση. Θάνατος. Τα παιδιά μας, τα αγκόνια μας, τα παιδιά των φίλων μου, τα παιδιά των γειτόνων μου, όλοι αυτοί, όλα τα παιδιά της Ελλάδος. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Εάν δεν το επαναφέρουν εκεί που ήταν, θα είναι μεγάλη τραγωδία για την Ελλάδα, για την εκπαίδευση βέβαια. Ποιος γονιός, με τι δεδομένα, με τι λεφτά, από πού. Εδώ δεν έχουν να φάει ο κόσμος. Βάζει 23% στην εκπαίδευση για το παιδί του, έλεος. Έλεος, παιδιά, έλεος. Δεν πάει άλλο. Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε πάρα πολύ επιπόλαια, όπως και πολλά άλλα, αγνοώντας ποιες είναι οι δυνατότητες του πολίτη, του πατέρα. Έτσι, ποια είναι τα έξοδά του, τι έξοδα έχει στο σπίτι, στην οικογένεια, στο φαγητό και σε όλα αυτά. Και του προσθέτουν ένα επιπλέον, ακόμη και στην εκπαίδευση, ακόμη αν του αφαιρούν το δικαίωμα, αν θέλετε, γιατί καμιά φορά μπορεί να συμβεί και αυτό, να στην εκπαίδευση στο παιδί του. Βέβαια, το θέμα και το επίπεδο εκπαίδευση στα σχολεία είναι ένα ζήτημα που σε κάθε αρχή του έτους απασχολεί τον κόσμο, ο οποίος περιμένει τις συνθήκες να βελτιωθούν για τους μαθητές. Γενικά είμαστε πολύ πίσω.
υποβαθμίζονται και κλείνουν πάρα πολλά σχολεία. Υπάρχουν σχολεία σε κάποια απόμερα μεριά, απόμερα σημεία των νησιών, των πόλεων, τα οποία αναγκάζουν τους γονείς με επιπλέον έξοδα και φασαρία, αν θέλετε, γιατί δεν θα τους παρέχει και την διαδρομή, να συγκεντρώνονται όλα σε πόλεις ή σε κάποια κεντρικά σημεία, κλείνοντας κάποια σημεία λόγω αριθμού κάποιων παιδιών. Φυσικά υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις για την εκπαίδευση, όπως εκείνη ενός συνταξιούχου μαθηματικού, ο οποίος τονίζει ότι τα ιδιωτικά σχολεία δεν εξυπηρετούν κάτι σε σχέση με τα δημοσία σχολεία, τα οποία πρέπει να ανεβάσουν το επίπεδό τους. Για τα φροντιστήρια, οπωσδήποτε το 23% για έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα και έχει πιθανόν όχι ένα παιδί, αλλά δύο ή τρία, είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί για τα ιδιωτικά σχολεία, και βέβαια, είναι επιλογή του καθενός αν θα στείλει το παιδί του εκεί ή όχι. Αυτό που λέγεται ότι το κόστος στα ιδιωτικά σχολεία είναι πιο χαμηλό από ό,τι στο δημόσιο, αυτό είναι λάθος, είναι επίπλαστο. Και σίγουρα δεν εξυπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον, το κοινωνικό σύνολο. Δεν εξυπηρετούν κάτι τα ιδιωτικά σχολεία. Εξυπηρετούν κάποιους οι οποίοι θέλουν, έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να στείλουν το παιδί τους σε ιδιωτικό. Για μένα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει σωστό το δημόσιο σχολείο. Γιατί η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι μέσα στο Σύνταγμα. Η νομοθεσία σχετικά με την αύξηση του ΦΠΑ στο 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση παγώνει προς το παρόν με τον μπαλάκι να πέφτει στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου. Θα μείνουμε στην ίδια θεματική ενότητα. Πολλά είναι τα κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Δυτική Ελλάδα. Εκατοντάδες θέσεις δεν έχουν καλυφθεί από εκπαιδευτικούς στα σχολεία, με την εικόνα να είναι χειρότερη σε Ηλία και λίγο καλύτερη στην Αχαΐα. Μόνο με μαθητές και χωρίς καθηγητές θα ανοίξει η αυλαία σε πολλά σχολεία στη Δυτική Ελλάδα, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα έπρεπε να βρίσκονται στα σχολεία τους, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι τα κενά είναι χιλιάδες, ιδίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο χρόνος προκειμένου να γίνουν αναπληρώσεις των κενών είναι ασφιχτικός, καθώς στις 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει για να μπουν οι μαθητές στις τάξεις τους. Έχουμε μια πρωτοφανή καθυστέρηση στη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών. Ξεκινώντας από τις αποσπάσεις των συναδέλφων από άλλες περιοχές στην περιοχή μας, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν μόλις χθες, ενώ θα έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Και οι συνάδελφοι οι οποίοι αποσπάστηκαν στην Αχαΐα ή σε άλλες περιοχές να είναι στη θέση τους ήδη από την 1η του μήνα. Αυτό δεν συνέβη. Έχουμε επίσης ένα αξιοσημείωτο γεγονός της πρωτοφανούς καθυστέρησης και εμπλοκή στο θέμα των αιτήσεων των αναπληρωτών, οι οποίοι ναι, μεν έκαναν αίτηση το καλοκαίρι, αλλά σήμερα καλούνται από δυσλειτουργίες του συστήματος να επανέλθουν και να κάνουν νέες αιτήσεις. Η κατάσταση στην Αχαΐα είναι κάπως καλύτερη, ιδίως στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου τα κενά δεν είναι πολλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα να παρουσιαστούν και νέες και νέες θέσεις. Για την περιοχή μας και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ευτυχώς η εικόνα δεν είναι πολύ αρνητική. Γενικά δεν έχουμε πάρα πολλά κενά. Είναι κενά τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτό όμως που αυτή τη στιγμή δημιουργεί πρόβλημα είναι οι καθυστέρησεις, πρωτοφανείς καθυστέρησεις που υπάρχει στην έναρξη και εξέλιξη αυτών των διαδικασιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, συνολικά τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών είναι 233 και συγκεκριμένα 140 δασκάλων, 24 νηπιαγωγών, 24 φυσικής αγωγής, 10 μουσικής και 35 αγγλικών. Χειρότερη είναι η εικόνα στο νομό Ηλίας, όπου τα κενά ξεπερνούν τα 350. Δείτε σε λίγο. Βρέθηκε σε καταβλισμό Ρωμά ο 11χρονος Διονύσης που είχε εξαφανιστεί από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν για ψυχολογική υποστήριξη μετά το δυστύχημα που είχε προκαλέσει. Απευθεία σύνδεση. Δύο λεπτά μετά τις 9 παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια. Να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Δρυμή κατηγορώ από το ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας προς τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας αναφορικά με το ζήτημα του θαλασσίου μετόπου της πόλης. Τα κομματικά στελέχη κατηγορούν τον Κώστα Πελετίδη για παραπλάνηση, ενώ σκληρή ήταν η απάντηση του Δήμου Πατρέων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
Ναυμαχία μεταξύ Δημοτικής Αρχής και ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας ξέσπασε ξαφνικά μετά την άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών να κάνει δεκτή την πρόταση που έδωσε προς διαβούλευση το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για το ζήτημα του θαλασσίου μετόπου. Στελέχη του κόμματος στον Ομό επιτέθηκαν στη Δημοτική Αρχή του Κώστα Πελετίδη, κάνοντας λόγο για παραπλάνηση του Υπουργού Δρίτσα, αφού τονίζουν ότι ο Δήμαρχος Πατρέων είχε συμφωνήσει με τον Υπουργό σε συνάντηση που είχαν. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Πελετίδης, είχε συμφωνήσει για την προσωρινή παραχώρηση. Είχε συμφωνήσει με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, ήσουν εκεί. Όπως είχε συμφωνήσει επίσης για τα 500.000 ευρώ που θα δίνει ο Όλπα στο Δήμο για εργασίες που θέλει να κάνει. Αυτά ήταν συμφωνημένα. Την αντίδραση τώρα του Δημάρχου προσωπικά δεν την καταλαβαίνω. Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να πιστεύουμε ότι έχει σηκωθεί ένας θόρυβος για προεκλογικούς λόγους. Είμαστε προεκλογική περίοδο και ένα ζήτημα τόσο φλέγον για την πόλη επιχειρείται από κάποιους να χρησιμοποιηθεί και προεκλογικά ώστε να χτυπήσει εισαγωγικά την κυβέρνηση, την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, όπως τονίζουν, το σχέδιο που παρουσιάζει το Υπουργείο διασφαλίζει το ότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί η ζώνη που είναι να παραχωρηθεί στο Δήμο με ειδική αναφορά που γίνεται στο άρθρο 15. Άπαντα τα συμβαλόμενα μέρη δεσμεύονται δια της υπογραφής της παρούσης ότι οι χώροι εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης που αποτελούν το αντικείμενο αυτής δεν θα περιληφθούν στους χώρους που τυχόν θα διατεθούν προς αξιοποίηση ή ιδιωτικοποίηση είτε με τη μέθοδο πώλησης των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΛΠΑ προς οποιονδήποτε τρίτο και θα εξαιρεθούν με οποιαδήποτε απαιτούμενη διαδικασία από την ιδιωτική περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Η ιδιωτική περιουσία του δημοσίου είναι αυτή που μπορεί να πουληθεί. Η άλλη δεν μπορεί να πουληθεί ούτε από το ΤΑΙΠΕΔ ούτε από κανέναν. Ανεξαρτήτως αν σήμερα έχουν την αποκλειστική χρήση ή εκμετάλλευση το ΤΑΙΠΕΔ ή ΟΛΠΑ. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας με γραπτή της ανακοίνωση περνά στην αντεπίθεση κατηγορώντας τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για συκοφαντίες και συνειδητή παραπλάνηση. Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ με χονδροειδή ψεύδη και συνειδητή παραπλάνηση προσπαθεί να θολώσει τα νερά και να κρύψει την απόλυτη ταύτισή του με την ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα στους επιχειρηματικούς ομίλους της παραλιακής ζώνης που αποτελεί την ανάσα του λαού. Προσπαθούν με αθλειότητες και συκοφαντίες να εμπλέξουν τη Δημοτική Αρχή και να δημιουργήσουν ερωτηματικά για την συνεπή στάση της, ισχυριζόμενη ότι η Δημοτική Αρχή είχε συμφωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό να υπογράψει τη σύμβαση. Δύο πιλότοι πολεμικού αεροσκάφους βρέθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας αφού εκτείναξαν το κάθισμα έκτακτης ανάγκης. Το πλήρωμα ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας έσωσε και τους δύο πιλότους. Όλα αυτά φυσικά ήταν μια άσκηση που πραγματοποιήθηκε. Εντυπωσιακή άσκηση διάσωσης πιλότων από ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε τη διάσωση πιλότων πολεμικού αεροσκάφους, οι οποίοι ευρισκόμενοι σε δύσκολη θέση, λόγω έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποίησαν το εκτινασόμενο κάθισμα και βρέθηκαν στη θάλασσα του λιμανιού της Καλαμάτας. Η διάσωση έγινε με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με σκηνή και γάντζο, με καλάθι και με κάθοδο διασώστη και ανέλκυση των πιλότων. Την άσκηση παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρκετοί Καλαματιανοί που εκείνη την ώρα έκαναν τη βόλτα τους στο λιμάνι της πόλης. Οι εικόνες ήταν πραγματικά εντυπωσιακές, με τον κόσμο σε αρκετά διαστήματα να χειροκροτεί αυθόρμητα τις προσπάθειες των διασωστών. Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα της πολεμικής αεροπορίας στο πλαίσιο του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας. Η Ναυτική Εβδομάδα ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Οι εκδηλώσεις στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδας είναι καθημερινές στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, το εκπαιδευτικό αεροσκάφος με το όνομα Δέδαλος θα πραγματοποιήσει επίδειξη πάνω από το λιμάνι. Ακροβατικές φιγούρες και επικίνδυνοι ελιγμοί πάνω από τη θάλασσα θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη σε ντόπιους και επισκέπτες της Καλαμάτας που θα παρακολουθήσουν το σόου. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ «Τα πλάνα» ήταν από την ιστοσελίδα ελευθερίαonline.gr. Ένα 11χρονο αγόρι, ο Διονύσης, που είχε εξαφανιστεί από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν με ψυχολογική υποστήριξη μετά το δυστύχημα που είχε προκαλέσει στην Ηλία, βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικούς, σε καταβλισμό Ρωμά, στον Ασπρόπυργο. Μετά τον εντοπισμό του, το παιδί αλλά και ένα ζευγάρι οδηγείται στο τμήμα ανηλίκων. Ο Γιάννης Πυρούνης, ο οποίος είχε παρακολουθήσει δημοσιογραφικά από τότε το δυστύχημα, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έσιο τέλος είχε η αναζήτηση του ετικάχρου Διονύση από την περιοχή της Γαστούνης, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία με εντολή της εισαγγελέως Αμαλιάδας μετά το τραγικό ατύχημα που είχε συμβεί στις αρχές του Αυγούστου στον καταβλισμό που διέμενε τόσο το παιδί όσο και το 14 μηνών. Ήταν το παιδί που είχε λύσει το χειρόφρενο, Γιάννη. Ακριβώς ήταν το παιδί που για παιχνίδι είχε λύσει το χειρόφρενο στο αυτοκίνητο του θείου του. Δεν περίμενε ότι θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ότι θα κυλούσε σε επικοινές έδαφος το αυτοκίνητο και θα έβρισκε σε κέριο σημείο την ξαδερφούλα του 14 μηνών και να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Φυσικά τα όσα εκτελήθηκαν αμέσως μετά το τραγικό αυτό συμβάν μέσα στον καταβλισμό δεν επέτρεπαν σε καμία περίπτωση την παραμονή όχι μόνο του παιδιού αλλά και των συγγενών του. Να πούμε ότι αυτοί που είχαν την επιμέλεια του παιδιού ήταν ο παππούς και η γιαγιά, καθώς η μητέρα του βρίσκεται στην φυλακή για υποθέσεις ναρκωτικών. Ενώ εκτιμάται πως τον πατέρα του δεν έχει γνωρίσει ποτέ αυτό το παιδί. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα τραγικά. Βρέθηκε στο νοσοκομείο για να του παρέχουν οι γιατροί ψυχιατρική υποστήριξη και να μπορέσουν να το βοηθήσουν όσο μπορούν μετά από αυτό το τραγικό που συνέβη. Την προηγούμενη Κυριακή εμφανίστηκε ένα ζευγάρι στο οποίο το παιδί έδειξε ιδιαίτερη οικειότητα. Εκτιμάται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το αστυνομικό δελτίο, πως ήταν ο θείος και η θεία του, οι οποίοι πήγαν εκεί να το δουν. Το παιδί μετά από λίγο αφού το αποχώρησε το ζευγάρι, εξαφανίστηκε και τελικά μετά από αναζήτηση από την Κυριακή βρέθηκε, εντοπίστηκε ουσιαστικά το βράδυ της Τετάρτης που βρίσκεται και το πρωί της Πέμπτης, σήμερα το πρωί λοιπόν, παραδόθηκε στην αστυνομία. Υπήρχαν στο ενδιάμεσο πληροφορίες πάλι από το συγγενικό περιβάλλον, από ένα θείο του παιδιού στην περιοχή της Γαστούνης, το πού μπορεί να βρίσκεται το παιδί. Ότι δηλαδή ότι βρίσκονταν μαζί με τη θεία του, η οποία ήθελε να το παραδώσει στον παππού και τη γιαγιά, που στο μεταξύ είχαν μεταβεί και διέμεναν στην περιοχή του Κιάτου. Αυτή είναι η μία πλευρά, η μία εκδοχή, που οι αστυνομικοί κατά κάποιο τρόπο την επιβεβαιώνουν. Ήρθαν σε επικοινωνία με την θεία του παιδιού και τη ζήτησαν ώστε να μην προκληθεί κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα και στο παιδί, αλλά και στην ίδια, εφόσον υπήρχε η εισαγγελική εντολή το παιδί να βρίσκεται στο νοσοκομείο, να το παραδώσει. Έτσι, η γυναίκα λοιπόν συμφώνησε. Και σήμερα το πρωί το παρέδωσε στην πλατεία Αττικής, όπου είχαν δώσει ραντεβού με τους αστυνομικούς. Πήγε και η ίδια μαζί για να δώσει κατάθεση. Κατά μία άλλη εκδοχή, την οποία ισχυρίζεται ο 11χρονος, είναι πως αυτός μετά την αποχώρηση των συγγενών του από το νοσοκομείο, βγήκε έξω από αυτό. Μία γυναίκα, λέει, τον λυπήθηκε και του έδωσε 20 ευρώ και μετά τα χρήματα πήρε ταξί και έφυγε έξω από την Αθήνα με προορισμό το Κιάτο. Εκείνο το σενάριο το οποίο επιβεβαιώνουν οι αστυνομικοί είναι αυτό ότι το παιδί το πήρε η θεία του και πήγανε κατευθείαν σε καταβλισμό στον Ασπρόπυργο. Εκεί όπου βρέθηκαν κιόλας. Ακριβώς. Λοιπόν, να είναι καλά το παιδί, μακάρι να είναι έτσι ο τέλος, γιατί ήταν μια υπόθεση την οποία είχαν παρακολουθήσει το Πανελλήνιο και όλα τα μέσα. Σωστά. Μέσα ενημέρωσης, με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν υπήρχε σημασία ότι ήταν ένα τσιγκανόπουλο, ήταν ένα παιδί 11 χρονών, το οποίο μάλιστα είχε περάσει τραγικές στιγμές μετά το δυστύχημα και ψυχολογικά. Και χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη. Γιάννη Σπυρούνη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα. Ένα έργο που θα αποτελούσε μια σημαντική αναπτυξιακή υποδομή για την Πάτρα παραμένει σε επίπεδο προμελετών, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση. Αναφερόμαστε στη διέλευση της διπλής ηλεκτροκίνητης σιδηροδρομικής γραμμής στον αστικό ιστό της πόλης. Το τρένο μάλλον θα αργήσει να σφυρίξει στην Πάτρα, καθώς αν και μέσα στο καλοκαίρι τα πάντα γύρω από αυτό το θέμα κινούνται σε συνθήκες παγετώνα παρά καύσωνα. Η έλευση της διπλής ηλεκτροκίνητης σιδηροδρομικής γραμμής μετατίθεται μάλλον για το πολύ απότερο μέλλον, αφού κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει για το πώς και αν θα γίνει η υπογειοποίηση της γραμμής μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Εργοσέ και ΟΣΕ έχουν διαφορετικές απόψεις και κανείς δεν μπορεί να πάρει το θέμα πάνω του και να το ξεσκαλώσει από το θεωρητικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Προφανώς, μετά την παρέτηση του κ. Σπυλιόπουλου από την διοίκηση, δημιουργήθηκε ένα κενό στον οργανισμό, το οποίο ο ΟΣΕ το είδε ως μάλλον μια ευκαιρία ώστε να ζητήσει ο ίδιος να κάνει τις μελέτες. Και επειδή δεν έχει γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο, δηλαδή ούτε η ΕΡΓΟΣΕ έχει προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε, ούτε και ο ΟΣΕ
έχει αναλάβει να κάνει αυτή τη διαδικασία. Πηγαίνουμε με την οδό, ας το πούμε έτσι, των καθυστερήσεων. Προφανώς θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου κάποτε θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Όσο αφήνουμε το χρόνο να περνάει χωρίς να έχουμε στην πραγματικότητα το χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε τις σοβαρές και πολύ έτσι εμπεριστατωμένες αποφάσεις πρέπει να λάβουμε ως πόλη και οργανισμός για το πώς θα γίνει αυτό το έργο, θα φτάσουμε σε ένα σημείο, αυτό που λέμε και στην ανακοίνωσή μας για την ίσονα προσπάθεια, όπου τελικά θα πούμε, παιδιά, τι είναι πιο γρήγορο, τι είναι πιο φτηνό, να τελειώνουμε. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η χρηματοδότηση αλλά και ο χρόνος. Το έργο μπορεί να έχει ενταχθεί στους εθνικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς, όμως μέχρι να μπει σε φάση ορίμανσης, μάλλον θα περάσει ακόμα πολύ καιρός. Το ότι έχει ενταχθεί όμως στο στρατηγικό πλαίσιο επενδύσεων μεταφορών δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γιατί για να οριμάσεις το έργο πρέπει να πας σε τέχνη δημοπράτησης. Για να πας σε τέχνη δημοπράτησης πρέπει να έχεις λήξει όλα τα υπόλοιπα πίσω όμως, τα μελετητικά. Να βρεις προϋπολογισμό μετά. Πραγματικά νούμερα πλέον, να βγάλεις ένα άριθμο, όλα αυτά που χρειάζονται για να γίνει να χρηματοδοτηθεί ένα έργο και να προκηρυχθεί. Όποιος είναι πιο όριμος και ενταγμένος σε μια λογική, ας πούμε, κεντρική, θα προχωράει σε χρηματοδοτήσεις. Αν αυτό για μας είναι αδιάφορο, τότε μάλλον πρέπει να το πούμε, όμως. Το όλο ζήτημα συνδέεται άμεσα και με αυτό του θαλασσίου μετόπου της Πάτρας και την δημιουργία εμπορικού λιμανιού στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Καθώς αν το τρένο περάσει επιφανειακά, τότε η πόλη θα αποκοπεί στην ουσία από τη θάλασσα, ενώ η έλλειψη εμπορικού τμήματος στο λιμάνι αποδυναμώνει τη χρηματοδότηση του έργου. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Όπως σας είχαμε πει από την αρχή του δελτίου μας, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην υπουργός επικυβερνήσεων και Σαμαρά αλλά και Καραμαλή, ο κ. Κώστας Γκουλέκας, είναι μαζί μας απόψε. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Γκουλέκα. Καλησπέρα, κύριε Θεοδόση. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Γνωρίζουμε ότι ήσασταν σε μια συνέντευξη τύπου. Θα έπρεπε να είχαμε μιλήσει λίγο νωρίτερα, έστω και τώρα όμως θα καταφέρουμε. Συγγνώμη, είμαι αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη. Οργώνεται την περιφέρεια. Ακριβώς. Στο νομό Εύρου, από το πρωί συνεχίζουμε, ολοκληρώνουμε τώρα το βράδυ μία επίσκεψη και κατευθύνομαι μετά αμέσως για την Κομωτινή. Ήμασταν πραγματικά έτσι σε μια συνέντευξη τώρα, γι' αυτό δεν μπόρεσα να είμαι συνεπής ακριβώς στο ραντεβού. Δεν πειράζει, κύριε Γκουλέκα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, οι δημοσκοπήσεις τελευταίες, κύριε Γκουλέκα, μικραίνουν την ψαλίδα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα κάποια από αυτές δίνει την Νέα Δημοκρατία να έχει περάσει με πολύ μικρό ποσοστό μπροστά. Θεωρείτε ότι είναι μια εικόνα που αντικατοπτρίζει τον ψηφοφόρο? Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία, τα οποία βεβαίως τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Mm-hmm. Σαφώς είναι η έκφραση των συμπολιτών μας, οι οποίοι ερωτώνται και απαντούν. Και σε μια δημοκρατία αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να λαμβάνεται υπόψη από όλους. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας και αυτός ο στόχος δεν μεταβάλλεται, ούτε η πρακτική την οποία ακολουθούμε αλλάζει με βάση τις δημοσκοπήσεις. Εμείς έχουμε σκοπό, ακριβώς όπως είπατε και εσείς, να οργώσουμε ολόκληρη την Ελλάδα για άλλη μια φορά, να στείλουμε το μήνυμά μας και με χαμηλούς τόνους, χωρίς πομπόδεις εκφράσεις, χωρίς εντάσεις, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας για το ότι η επόμενη μέρα πρέπει να βρει τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου σε ένα μίνιμουμ εθνικής συνεννόησης. Είναι αυτό που έχει πει επανειλημμένως και ο πρόεδρος του κόμματος μας, ο Βαγγέλης ο Μαϊμαράκης, ότι εμείς αυτό θα το επιδιώξουμε πάση θυσία και αν βέβαια οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες όπως είπατε κάποιες από αυτές μας δείχνουν και ότι προηγούμαστε με μια βραχία κεφαλή, είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Εάν τελικά όπως εμείς επιδιώκουμε, αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε, είμαστε μπροστά. Μάλιστα. Αυτό που θα κάνουμε την επόμενη μέρα των εκλογών είναι να καλέσουμε το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων σε μια σύγκληση, μίνιμουμ σύγκληση, στα βασικά θέματα, σε μια εθνική συνεννόηση. Θα συνεργαστείτε με οποιοδήποτε κόμμα πάντως, κύριε Γκουλέκα, από ό,τι λέει και ο αρχηγός, έτσι? Με οποιοδήποτε κόμμα, κύριε Θεοδόση. Ακούστε, με έκπληξη άκουσα τον παρετηθέντα πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να γυρίζει να λέει ότι ή εγώ με τον Καμένο μαζί και κανέναν άλλον δεν συνεργάζομαι με κανένα άλλο κόμμα. Λυπάμαι, αλλά αυτό μου θυμίζει μια καθεστωτική νοοτροπία, ξέρετε, λίγο λιγάκι αυτό το Λουδοβίκιο, λετά σε μουά. Τι σημαίνει εγώ, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας τι εννοεί? Ότι αν τελικά δεν υπάρξει μια κυβέρνηση βιώσιμη με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο, γιατί μπορεί να μην μπει ο κύριος Καμένος στην Βουλή ενδεχομένως, μπορεί ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του να είναι δεύτερο κόμμα,
Κανένας δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα της κάλπης. Εννοεί ή προαναγγέλει εμέσως πλην σαφώς ότι μπορούμε να πάμε και σε τέταρτες εκλογές. Μάλιστα. Δηλαδή, ας σοβαρευτούμε σε αυτόν τον τόπο. Σε 7 μήνες σειρώμαστε 3 φορές σε μια εκλογική αναμέτρηση. Και η πατρίδα μας δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Τώρα που πρέπει να υπολογίσουμε και το τελευταίο ευρώ, σκεφτείτε πόσο τραγικό είναι το κόστος των εκλογών, όχι μόνο το άμεσο κόστος για να στήσουμε τις κάλπες, αλλά και τι σημαίνει για την εθνική οικονομία, τη ρημαγμένη εθνική οικονομία, την κατημαγμένη, τι σημαίνει αυτό το πάγωμα που επιφέρουν οι εκλογές. Κύριε Γκουλέκα, πολύ σύντομα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θέλω να μου πείτε πώς θα πείσετε τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οποιονδήποτε άλλο ψηφοφόρο, να στηρίξει την προσπάθεια και τα όσα λέει ο κύριος Μεϊμαράκης, στη στιγμή που τόσα χρόνια όσα υποσχέθηκαν οι κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να τα κάνουν πραγματικότητα. Να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα που άλλα υποσχέθηκε στην αρχή και άλλα έκανε τελικά. Όχι, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είμαστε όλοι σε ένα κοινό παρονομαστή. Έγιναν λάθη, ζητήσαμε συγγνώμη για αυτά τα λάθη, αγωνιζόμαστε και αγωνιζόμαστε έχοντας να δείξουμε πλέον, αφού και μεσολάβησε για το 7μηνο διακυβέρνηση του τόπου από το ΣΥΡΙΖΑ, τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Εμείς δεν ερχόμαστε να υποσχεθούμε, ούτε να μιλήσουμε για αυτό που ο κύριος Τσίπρας είπε, έρχονται οι καλύτερες μέρες κτλ. Γιατί αντί για καλύτερες μέρες, ο κύριος Τσίπρας εξασφάλισε εφιαλτικές νύχτες στον ελληνικό λαό, υποσχέθηκε ότι θα ανεβάσει το βασικό μισθό στα 7,51, το αφορολόγητο στις 12.000, θα θυμόμαστε όλοι, τη σύνταξη θα τη φέρει τη 13η σύνταξη, ότι θα σβήσει το μνημόνιο με ένα νόμο, θα καταργήσει τον έμφυα και έφερε το χειρότερο μνημόνιο, το βαρύτερο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο που γνώρισε ο τόπος, που φέρει την υπογραφή του και την υπογραφή του κύριου Καμένου. Αυτό που εμείς λέμε, και κλείνω με αυτό, σέβομαι απόλυτα τον τηλεοπτικό χρόνο, δημοσιογράφος είμαι και σας καταλαβαίνω, κύριε Θεοδόση, λέω πολύ γρήγορα ένα πράγμα. Ότι αυτό που πρέπει κανείς να συγκρίνει με τη λογική είναι ότι πριν από τις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου, η χώρα ήταν έτοιμη να βγει σιγά σιγά από τα μνημόνια, να μπει με την προληπτική γραμμή στήριξης, να βγει στις αγορές. Είχε αρχίσει και είχε περάσει το γρανάζι της οικονομίας και αρχίσει να κινείται. Είχαμε περάσει από την ύφεση στην ανάπτυξη. Πάντως το ψήφισε και το τρίτο αργά, αλλά σταθερά η ανεργία. Και τώρα δυστυχώς ξαναβουλιάξαμε στην ύφεση. Το ψήφισε και το τρίτο μνημόνιο η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Κύριε Θεοδόση, το τρίτο μνημόνιο η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε, γιατί είχε να διαλέξει ανάμεσα στη χρεοκοπία της χώρας, σε αυτό το λεγόμενο Grexit, γιατί όλες αυτές οι λέξεις πια μπήκανε στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Και ανάμεσα σε μια κακή κάκιστη συμφωνία, αυτή που μετά από 7 μήνες απραξίας έφερε ο κύριος Τσίπρας στον τόπο μας. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι ψηφίσαμε ναι στην παραμονή της χώρας στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και αν πρόκειτο να διαλέξουμε αν θα έπρεπε να παραμείνει η χώρα στην Ευρώπη ή αν θα έπρεπε να κατρακυλήσει πηγαίνοντας την άτακτη χρεοκοπία, ναι, εμείς είπαμε ότι επιλέγουμε έστω και μια κακή συμφωνία προκειμένου να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Κύριε Γκουλέκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα να έχετε, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε. Χαρά μας, χαρά μας. Καλό βράδυ. Απλήρωτοι παραμένουν οι επιτυχώντες στα προγράμματα πεντάμινης απασχόλησης του ΑΕΔ. Πρόκειται για ανθρώπους που ήταν μακροχρόνια άνεργοι, όμως αν και βρήκαν έστω και προσωρινά δουλειά, ακόμη δεν έχουν καταφέρει να πάρουν τον πρώτο μισθό τους. Άνθρωποι που είναι χρόνια άνεργοι και ήλπιζαν ότι μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για πεντάμινη απασχόληση θα μπορούσαν να προσφέρουν έστω και λίγα χρήματα στην οικογένειά τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, βλέπουν τις προσδοκίες τους να διαψεύδονται. Και αυτό γιατί την χαρά της επιτυχίας στα προγράμματα διαδέχθηκε πλέον η αγωνία για το πότε θα πληρωθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Πατρέων υπάρχουν εργαζόμενοι που μετέχουν στο πρόγραμμα εδώ και 2 μήνες, όμως ακόμα δεν έχουν καταφέρει να δουν το χρώμα του χρήματος εξαιτίας του παγώματος του ΕΣΠΑ. Να πληρωθούν άμεσα. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως είναι μακροχρόνια άνεργοι και ήλπιζαν ότι με αυτή την απασχόληση θα ελάφρυναν κάπως και τα βάρη της οικογένειας και δεν έχουν και πολλά περιθώρια όπως καταλαβαίνουμε και είτε φταίει η κυβέρνηση είτε φταίει το ΙΚΑ, ο ΕΔ ή το ΕΣΠΑ που δεν απεγκλωβίζει τα χρήματα. Πρέπει να βγούμε μπροστά και να τα απαιτήσουμε τώρα. Μάλιστα, για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης της Πάτρας προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις, προκειμένου να πιέσουν για την αποδέσμευση των κονδυλίων που είναι για τη μισθοδοσία τους. Καλούμε σε σύσκεψη την Παρασκευή όλους τους εργαζόμενους στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, ώστε να οργανώσουμε την πάλη μας και να πληρωθούν άμεσα, αλλά και σε άλλα εργασιακά ζητήματα που τους απασχολούν, έτσι. Και βέβαια να απαιτήσουμε
Όπως πάντα βάζουμε σαν πάει για αιτήματά μας, μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Ο Δήμος της Πάτρας φροντίζει τουλάχιστον να δίνει στους ανθρώπους αυτούς υλικά και αγαθά, όπως για παράδειγμα γάλατα. Όπως γίνεται και με τους μόνιμους εργαζόμενους, προκειμένου να τους βοηθήσει όπως μπορεί. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι υπάρχουν επιτυχόντες του προγράμματος σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πεντάμινο της εργασίας και ακόμα περιμένουν να πληρωθούν. Συγκινητικές στιγμές εκτελήχθηκαν σε παραθαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου, όταν στην ακτή πλησίασε μια τραυματισμένη χελώνα καρέτα-καρέτα, σαν να ζητά βοήθεια από τους λουόμενους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στα ανοιχτά της περιοχής του Κρεονερίου στο νησί της Ζακύνθου βρέθηκε μια θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, η οποία είχε ανάγκη από ιατρική περίθαλψη. Το όμορφο θαλάσσιο πλάσμα, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, είχε ξεμείνει από δυνάμεις καθώς δεν μπορούσε να κολυμπήσει. Η κίνηση της χελώνας να βγει προς την ακτή ήταν το έναυσμα για τους λουόμενους να την πλησιάσουν και να την τραβήξουν στη θεριά για να την περιποιηθούν. Στην περιοχή βρέθηκε μάλιστα αρκετός κόσμος για να δει από κοντά τη θαλάσσια χελώνα, η οποία ήταν ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη από το χτύπημα που υπέστη. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Κρεονερίου, όπου αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε πίσω σας, βρίσκεται κόσμος που περιποιείται μια θαλάσσια χελώνα, η οποία τραυματισμένη βρέθηκε στα ανοιχτά της θάλασσας. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η άμεση ο ερχομός των τοπικών υπηρεσιών για να την περιθάλψουν. Την πλησιάσαμε και είδαμε ότι είναι τραυματισμένη πάνω στο κεφάλι της. Και έχουμε από εκείνη την ώρα, εδώ και μια ώρα είμαστε μαζί της. Και τη φέραμε εδώ στην περιοχή που κολυμπάμε, ειδοποίησαμε. Εγώ έκανα νόημα σε κάποιον που πέρναγε με το μηχανάκι να ειδοποιήσει το λιμεναρχείο. Εκπρόσωποι του Συλλόγου Προστασίας της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν την τραυματισμένη χελώνα, η οποία θα σταλεί στην Αθήνα για εξετάσεις και θεραπεία. Η καθυστέρηση πάντως της επέμβασης των εκπροσώπων προκάλεσε αγανάκτηση σε όσους βρέθηκαν στο σημείο, καθώς το θαλάσσιο πλάσμα ήταν σοβαρά τραυματισμένο και ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο. Είμαστε 2 ώρες στη θάλασσα και τώρα έχουμε βγάλει τη χελώνα στην ακτή. Ο Μαρίνος Οξίδης πριν 2 ώρες που τον φωνάζαμε μέσα από τη θάλασσα εκεί στο Πορτοφίνο, στην περιοχή, μας είπε ότι πήρε τηλέφωνο το λιμεναρχείο και το θαλάσσιο πάρκο. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο που τηλεφώνησα στο θαλάσσιο πάρκο, μας λέει ότι εδώ και 20 λεπτά ενημερωθήκαν. Λοιπόν, να συνονοηθούν οι υπηρεσίες. Μόνο στα γραφεία θα κάθονται. Οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα αποτελούν κόσμημα για το νησί της Ζακύνθου, με τους ντόπιους να κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν το είδος, το οποίο είναι υπό εξαφάνιση. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Να ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο καιρού. Να θυμάστε ότι στο διαδίκτυο μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων, τις εκπομπές και live streaming το πρόγραμμα του καναλιού. IonianTV.gr είναι η διεύθυνση. Νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα με τον Νίκο Γιαπράκα. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης.